Λοιπόν, σήμερα είχαμε μία συνάντηση, είναι η δεύτερη φορά που ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος του Ηρακλής, ο κύριος Σπύρος Παπαθανασάκης, συναντήθηκε με τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Ορφανό. Μιλήσανε για αρκετή ώρα το πρωί. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Υπουργό, ο οποίος είναι τώρα στην γραμμή μας και τον ευχαριστούμε. Κύριε Ορφανέ, καλησπέρα από την ώρα για μπλε, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλά είστε? Είστε καλά, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Τα λέμε μετά από αρκετό καιρό. Σήμερα είχατε την ευκαιρία να φιλοξενήσετε τον κύριο Παπαθανασάκη, ο οποίος μετά από καιρό και αυτός επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. Πώς τον είδατε, τι είπατε σε γενικές γραμμές αυτό το ραντεβού σας? Είχαμε πει μετά το πρώτο ραντεβού και αφού προχωρούσαν κάποια πράγματα και διαδικασίες τις οποίες τότε είχαμε συζητήσει, το Καφτατζόγλιο και κάποιες άλλες δραστηριότητες, να ξαναβρεθούμε, και εκείνος έχει τις δικές του υποχρεώσεις, οπότε μου τηλεφώνησε και ζήτησε να βρεθούμε. Ήμασταν εδώ περίπου μια ώρα, όλα τα θέματα που αφορούν τον Ηρακλή, γενικότερα το ποδόσφαιρο, ενδιαφέρεται πάρα πολύ να είναι έτοιμος και προσαρμοσμένος, αισιοδόξοντας ότι η επόμενη χρονιά θα είναι η χρονιά που ο Ηρακλής θα επανέλθει στην υψηλή κατηγορία. Προετοιμάζεται και γι' αυτό, θέλει να λύσει και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, όλα όσα αφορούν την έγκριση μεταβίβασης μετοχών. Τον βλέπω ότι προσπαθεί να προχωράει τα βήματα ένα-ένα, δεν βιάζεται, αλλά δεν θέλει και να καθυστερεί. Επειδή, κύριε Ορφανέ, όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείστε βέβαια με το κομμάτι του αθλητισμού, έχετε συναντηθεί με πολλούς προέδρους, με πολλούς μεγαλομετόχους, και ως βουλευτής και ως υπουργός που είστε τώρα, το συγκεκριμένο που είναι μακριά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και δείχνει από μακριά ότι θέλει να βοηθήσει πάρα πολύ τον Ηρακλή και το έχει κάνει εμπράκτως μέχρι στιγμής, πώς τον αφουγκραστήκατε σήμερα, την θέλησή του, έτσι θέλω να μας περιγράψετε? Θα σας πω κάτι που ενδεχομένως σε πρόσωπα που ασχολούνται με μια ομάδα ένα μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή πόσο θα λέγαμε ο κ. Παπαθανασάκης, είναι 6 μήνες συνολικά, έτσι, που ασχολεί, δεν λέω που ανέλαβε, αλλά που έφταξε για τον Ηρακλή, παρά είναι φανατικός. Παρά είναι φανατικός, τον νιώθω δηλαδή ότι αυτό που λένε ότι το δηλητήριο άμα αρχίσει να τρέχει φαίνεται ότι άρχισε να τρέχει το σαράκι του Ηρακλή, μπήκε το σαράκι μέσα του. Ναι. Έτσι τον κατάλαβα. Θέλει να πετύχει. Εκτιμά ότι ο Ηρακλής έχει μια μεγάλη ιστορία, από τα στοιχεία που μου είπε, ότι έχει κόσμο ο οποίος είναι ικανός να βοηθήσει την ομάδα και ο ίδιος είναι διατεθειμένος να κάνει οικονομικές θυσίες ώστε ο Ηρακλής να ξαναβρει τον δρόμο του, καθώς γνωρίζει ότι ο Ηρακλής είναι η αρχαιότερη ομάδα της χώρας, έτσι, ιδρύθηκε το 1908, ακόμα όταν η Θεσσαλονίκη ήταν υποκατάληψη από τους Τούρκους. Από την άλλη πλευρά, συζήτησαμε όλα τα θέματα τα οποία μπορεί να έχει στο μυαλό του και τα οποία θέλει να τα προγραμματίσει, άλλα εξαρτώνται, άλλα δεν εξαρτώνται, παραδείγματος χάρη τα χρέη του ερασιτέχνη Ηρακλή. Είναι ένα θέμα το οποίο και εμένα, έτσι, με απασχολεί πάρα πολύ. Κάνω συζητήσεις με το οικονομικό κομμάτι της κυβέρνησης. Το κυρίαρχο στοιχείο εκεί είναι να τελειώσει αυτή η ιστορία με την Τρόικα. Για να μπορεί απελευθερωμένος να πάρει κάποιες αποφάσεις ο υπουργός. Πού βρισκόμαστε τώρα σε αυτό, ίσως περιμένουμε... Σε αυτό τώρα πουθενά. Τώρα, δηλαδή πουθενά έχουν γίνει οι συζητήσεις. Τώρα η συζήτηση είναι πλέον Τρόικα Ελλάδα, να βγει ένα τελικό συμπέρασμα κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα γίνουν τα επόμενα βήματα. Έχει γίνει αποδεκτό, από ό,τι θυμάστε στο τελευταίο Eurogroup, ότι η προηγούμενη φάση με τα μνημόνια και τα λοιπά έχει ολοκληρωθεί, όμως δόθηκε μια προθεσμία ενός διμήνου να κλειστεί η τελική συμφωνία για τα επόμενα βήματα, για το επόμενο χρονικό διάστημα, αυτή η γραμμή που λένε της προληπτικής πιστωτικής υποστήριξης, και όταν αυτά κλείσουν τότε μπορεί η κυβέρνηση να προχωρήσει και σε λύσεις σε θέματα τα οποία την απασχολούν έντονα, και ένα από αυτά είναι το θέμα το πόσο ο Ηρακλής θα προχωρήσει τα επόμενα χρόνια, γιατί κανείς δεν παραγνωρίζει την συνεισφορά του και στην ιστορία
έτσι, και στις εθνικές δράσεις. Άσχετα αν κύριε Ορφανέ, ξέρετε πολύ καλά, πολύ καλύτερα και από εμάς, ότι πριν από λίγους μήνες ορισμένοι ήθελαν να, όχι να μετατρέψουν, να μετονομάσουν αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο σε κερδοσκοπική εταιρεία. Το θυμάστε, έτσι, τότε που τρέχαμε στην περιφέρεια. Το θυμάστε πολύ. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά και εσείς θυμάστε τη θέση που πήρα, χωρίς να είμαι υπουργός τότε. Γι' αυτό και το αναγνωρίζουμε και το λέμε. Ότι είναι πρακτικά αδύνατο να αποδεχθεί κάποιος μέσα του Θεσσαλονικιός ότι υπάρχει το ενδεχόμενο ο Ηρακλής να σβήσει, γιατί κάποιοι από τους διοικούντες έκαναν λάθη. Λάθη τα οποία μπορεί να τα πληρώσουν οι ίδιοι, ενδεχομένως και το σωματείο να υποστεί. Τα πληρώνει έτσι, ήδη σε μεγάλο βαθμό. Να υποστεί και εκείνο μια πίεση οικονομικού χαρακτήρα, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορείς να μην απελευθερώσεις τη δύναμη που διαθέτει και να την δώσεις στο λαό της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Όσον αφορά το πολύ δύσκολο θέμα και τη σοβαρή υπόθεση του Ηρακλή που λέγεται αφημί, όσον αφορά τον ερασιτέχνη, έχει να κάνει και εξαρτιέται από αυτό που μας είπατε νωρίτερα, Πεϊτρόικα και τα λοιπά. Αυτό ακριβώς, έτσι. Δεν μπορεί αυτό να γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή. Πρέπει να κλείσει τη συμφωνία. Μάλιστα, και από εκεί και πέρα να δούμε τις λύσεις. Έχουμε συζητήσει κάποια πράγματα. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις στο τραπέζι, αλλά και ο χρόνος, να σας πω κάτι, ασχολούνται συνεχώς με το πώς θα ξεπεράσουν το ένα εμπόδιο, το άλλο εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις. Μόλις κλείσει αυτή η ιστορία και το οικονομικό δυναμικό του Υπουργείου θα μπορεί να αναζητήσει την λύση οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που θα μας βγάζει από το αδιέξοδο. Πρόσφατα υπήρχε και ένας σοβαρός κίνδυνος, βέβαια αυτή η υπόθεση πάγωσε κατά κάποιο τρόπο, έχει μπει μια άνω τελεία, με πληστηριασμό όσον αφορά μια οφειλή προς το ΙΚΑ και κινδύνεψε ή κινδυνεύει, αν θέλετε, η Μίκρα, που είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί το ξέρετε πάλι, θα πω πάρα πολύ καλά, γιατί ασχοληθήκατε με το γήπεδο στη Μίκρα, σας ήταν αυτός που έβαλε την υπογραφή για την ενοποίηση των στρεμμάτων και κινδύνεψε ο Ηρακλής να χάσει αυτή την πολύ μεγάλη περιουσία που έχει, που δεν την έχει εκμεταλλευτεί, αλλά την έχει ακόμα. Γνωρίζετε κάτι παραπάνω από αυτού και γιατί? Να σας πω κάτι. Mm-hmm. Με δεδομένο ότι συμβαίνουν τόσες περίεργες καταστάσεις, σήμερα πληροφορήθηκα, διάβασα κιόλας, ότι μια οικογένεια που αποζημιώθηκε γιατί υπέστη βλάβη στην παρουσία του γιού της στο στράτευμα ηθικού οικονομικού χαρακτήρα, έχασε και το παιδί της και την αποζημίωσαν, σκρατήσαν τα λεφτά γιατί πήραν κάποια άλλα χρέη. Δηλαδή φτάνουμε σε πραγματικά ακραίες καταστάσεις. Πρέπει λοιπόν να έχουμε όλοι μας τα μάτια μας ανοιχτά, και οι άνθρωποι του Ηρακλή και εμείς, ώστε να μην συμβεί ξανά τέτοια κατάσταση μέχρι να βρούμε την οριστική λύση. Μάλιστα, κατανοητό. Κατανοητό. Ο ίδιος ο κύριος Παπαθανασάκης, να επιστρέψουμε λίγο στη συζήτηση που είχατε σήμερα, ενδιαφέρθηκε για τον ερασιτέχνη, ενδιαφέρθηκε για το γήπεδο στη Μίκρα, σας κατέγραψε κάποιο σχέδιο, κάποιο πλάνο, κάποιο όνειρο? Όχι, δεν προχωρήσαμε τόσο βαθιά. Ενδιαφέρθηκε, κάναμε τη συζήτηση περίπου, σας περιέγραψα και λίγο παραπάνω, mm-hmm. αλλά δεν μπήκαμε στα επόμενα σχέδιά του. Και εκείνο το οποίο είναι φανερό είναι ότι, σας είπα, εμένα μου έκανε εντύπωση το πάθος του, άρα και ο σχεδιασμός που μου έχει περιγράψει είναι... Ναι, μας ακούτε? Πρέπει να τον χάσαμε. Βασίλη, αν μπορούμε να τον ξανακαλέσουμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση που έχουμε με τον Υπουργό, τον κύριο Ορφανό. Κύριε Ορφανέ, μας ακούτε τώρα, κύριε Υπουργέ? Ναι, ναι. Έπεσε η γραμμή την ώρα που συζητούσαμε. Αν θέλετε να επαναλάβουμε λίγο για τη συνάντησή με τον κύριο Παπαθανασάκη όσον αφορά τις επιθυμίες του, είτε με την Μίκρα είτε με τον ερασιτέχνη. Κοιτάξτε, για τον ερασιτέχνη κάναμε την συζήτηση που αφορούσε τα φορολογικά, με σκοπό να απελευθερώσει και το αφημί του και την δυνατότητα να επανακτήσει τον γηπαιδικό χώρο που του είχαμε παραχωρήσει τότε με τη δική μου υπογραφή το 2006. Ναι. Άρα λοιπόν εκείνο μόνο το 8 οποίο... χρόνια πέρασαν. Ναι, ναι. Με λύπη το λέω, έτσι, με λύπη το λέω. Με λύπη το λέω και εγώ, και ο Ηρακλής τότε είχε την ευκαιρία, υπήρχαν και οικονομικές δυνατότητες, υπήρχε και ενδιαφέρον από πολλά επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία θα έπαιρναν την
εμπορική χρήση ενδεχομένως κάποιων τμήματων όπως επιτρεπότανε, θα βοηθούσαν στο οικονομικό να χτιστεί το γήπεδο, όπως κάνουν όλες οι μεγάλες ομάδες. Δυστυχώς δεν ξέρω γιατί δεν διεκδικήθηκε αυτή η διαδικασία όπως έπρεπε. Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε, οι συνθήκες είναι δύσκολες, αλλά μεταβάλλονται. Μεταβάλλονται για το Ηρακλή προς το καλύτερο, μεταβάλλονται για τη χώρα προς το καλύτερο. Αυτά θα συναντηθούν σε κάποιο χρονικό διάστημα. Ο Ηρακλής πρέπει να είναι έτοιμος για τα επόμενα βήματα. Μάλιστα. Η δική σας βοήθεια ποια μπορεί να είναι και ως υπουργός πλέον σε ένα υπουργείο που δεν έχουμε άλλο εδώ στα μέρη μας, μόνο το δικό σας είναι? Σίγουρα η δική μου η βοήθεια θα είναι δραστική μόλις απελευθερωθούν οι δυνάμεις του Ηρακλή, δηλαδή λυθεί το θέμα με το αφημί. Διότι οποιαδήποτε επανάκτηση ιδιοκτησίας θα είναι επικίνδυνη σε αυτό που περιγράψατε νωρίτερα. Ναι. Που είπατε ότι όσοι ενδιαφέρονται, όσοι τους χρωστούν, θα επιδιώξουν να πάρουν ιδιοκτησίες του Ηρακλή για να ισοσκελίσουν τις οφειλές του. Εμείς λοιπόν πρέπει πρώτα να λύσουμε το θέμα με το αφημί και στη συνέχεια όλα γίνονται. Μάλιστα. Όσον αφορά την Τρόικα και αυτό που μας λέγανε νωρίτερα που είναι πάρα πολύ σοβαρό, έχουμε χρονικό ορίζοντα να κλείσουμε με αυτό? Περιμένουμε δηλαδή κάποιο συγκεκριμένο μήνα, κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία? Κοιτάξτε, εάν δεν μπλέξουμε σε εκλογικές διαδικασίες, γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, ναι. Εάν εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας, η ιστορία με την Τρόικα μέχρι τέλος Φεβρουαρίου θα κλείσει. Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Ναι. Μάλιστα. Για να δούμε. Ωραία. Από εκεί και πέρα βλέπουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τα όσα μας μεταφέρατε μετά την σημερινή συνάντηση που είχατε με τον κύριο Παπαθανασάκη. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια σας.